θέμα από νόμο κι ο παπρός απ' το δεξί. Κι αν μου κουραστείς το δρόμο θα σε βάλω σε ταξί. Όσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά. Θέλω να σε καμαρώνω όλη τη μητή βραδιά. Νεκτάριος Φορής είναι δίπλα μου, ο χορογράφος της ομάδας μας. Συγχαρητήρια, παιδιά. Με ένα σιρτάκι κάναμε αρχή στην εκπομπή μας σήμερα. Πολύ γρήγορος χορός. Εγώ νομίζω δεν θα αντέχα να το χορέψω. Δύσκολος χορός. Μπράβο σας, παιδιά. Μας ανεβάσατε τους ρυθμούς εδώ στο Πόσα Ξέρεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νεκτάριέ μου. Καταπληκτική δουλειά που κάνεις στη σχολή σου. Dance Academy Cyprus, λοιπόν. Και πάμε να γνωρίσουμε τις ομάδες μας. Έχουμε τους νικητές των τριών προηγούμενων εκπομπών εδώ στο Πόσα Ξέρεις, τους Supernova. Είναι σούπερ η ομάδα μας, πετάει η ομάδα. Έχετε και το ακροατήριο σας κάτω. Μαθητές από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας. Τρία παιδιά με γνώσεις, εξαιρετικά. Και είναι ο Νίκος μας, η Έλενα μας και ο Παναγιώτης μας. Πώς νιώθετε σήμερα που έχετε τον αέρα του νικητή και... Διανύεται την τέταρτη εκπομπή μαζί μας. Είστε προσγειωμένοι. Πάντα προσγειωμένοι και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ σε εσάς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα σας και συνήθως όταν λέω ότι είναι πρώτοι στη βαθμολογία, δεν χαίρονται. Χειροκροτούν όλοι εδώ μέσα, αλλά αυτοί παραμένουν ταπεινοί και συγκεντρωμένοι. Θα είστε και σήμερα οι νικητές. Ελπίζουμε. Για να δούμε λοιπόν. Έχετε απέναντί σας τον Νικολό, τον Νίκολο. Για να δούμε. Ποιος θα μας πει. Καλώς ορίσατε στο Πόσα Ξέρεις. Καλώς ορίσατε. Η ονομασία της ομάδας ποια είναι? Τρικολόρ. Α, Τρικολόρ. Μας έγραψαν Νικολό. Είναι ωραίο. Θα μας να παραμείνει μας. Να παραμείνει. Ναι. Το υιοθετούμε τότε. Είναι ωραίο. Νικολό, λοιπόν, είναι η ομάδα μας. Θέλουμε να μας συστηθείτε. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης μας. Και εγώ είμαι ο Παντελής. Ο Παντελής. Βαγγέλης. Και ο Βαγγέλης. Και εσείς από τη Λάρνακα. Κάτι άκουσα πριν ότι φοιτούσατε στο ίδιο σχολείο με τους απέναντι. Ναι, στο ίδιο σχολείο. Άρα είχατε τους ίδιους καθηγητές, να υποθέσουμε. Πριν ένα-δύο χρόνια ήμασταν. Α, και εσείς. Είμαστε πριν ένα-δύο χρόνια, είστε νέοι κι εσείς. Για να δούμε. Λύκειο Αγίου Γεωργίου, οι παλιοί μαθητές με τους νέους μαθητές. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές της απόψινης βραδιάς. Λοιπόν, αρχή κάνουμε στο παιχνίδι μας. Οι ομάδες μας σκέφτονται από ένα αριθμό, αφού ο τροχός θα δώσει την προτεραιότητα στην ομάδα που θα βρει τον πλησιέστερο αριθμό που θα δείξει. Supernova, λοιπόν. Μάθατε το παιχνίδι.
Κάνουν μαθηματικές πράξεις τώρα, υπολογισμούς. Ε, τούτο είναι. 15. Το 15. Το 12. Το 12. Για να δούμε λοιπόν. Τι θα φέρει ο τροχός μας σήμερα. Μπράβο, Σούπερνόβα, δηλαδή παίρνετε την προτεραιότητα με το 19 που έχει φέρει ο τροχός, αφού το 15 ήταν ο πλησιέστερος αριθμός. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει η λέξη επαρκής. Αρκετός. Αρκετός, πάρα πολύ σωστά. 10 βαθμοί για σας. Κάνουμε αρχή στην πρώτη μας ενότητα που είναι η... Γλώσσα. Γλώσσα. Η ερμία λέξη, λοιπόν. Θέσπισμα. Α, ανταλλαγή. Β, απόφαση. Γ, συμφωνία. Η Δ, ασπίδα. Οι γιατροί μας λοιπόν. Το Β, απόφαση. Είναι σωστή απάντηση, απόφαση. Το θέσπισμα, πολύ σωστά. Μπράβο ρε παιδιά. Έχω να σας πω ότι η ομάδα απέναντι είναι... Λαγαρίμου. Πάρα πολύ καλή. Θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη νεωστή. Α, από κοντά. Β, πριν από λίγο. Γ, ριχά. Ή Δ, σύντομα. Νεωστή. Το Β, πριν από λίγο. Ναι. Πριν από λίγο, για να δούμε. Σωστή απάντηση, μα πάρα πολύ καλή δουλειά κάνει το Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Να συγχαρούμε και πάλι τους δασκάλους τους. Και γυρνάμε στο Supernova. Ιάγος, Α, αθώος, Β, ύπουλος, Γ, δίκαιος, η Δ, ζηλιάρης. Αθώος, ύπουλος, δίκαιος, η ζηλιάρης. Το Β, ύπουλος, ο Ιάγος λοιπόν, και είναι σωστή απάντηση. Μπράβο, μπήκαν πάρα πολύ δυναμικά, το ίδιο κι εσείς. Μαριολιά. Α, τριανταφυλιά. Β, τρέλα. Γ, πονηριά. Ή Δ, αυταρέσκεια. Νομίζω είναι το Γ. Το Γ λοιπόν, πονηριά, για να δούμε. Σωστή απάντηση και από εσάς. Με τι ασχολείστε, δεν μας είπατε. Εγώ είμαι άνεργος. Άνεργος. Έργος επιστήμονας, φιλόλογος. Φιλόλογος είσαι. Ναι. Μάλιστα. Εγώ δουλεύω μες στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Εγώ είμαι personal trainer. Γυμναστής λοιπόν, να μας αναλάβεις. Γυρνάμε στο Supernova λοιπόν. Βέρος, Α, γνήσιος, Β, βαρύς, Γ, κύριος, η Δ, σφιχτός. Α. Όταν η Ελένη ξέρει την απάντηση... Μισά. Α, πήγαμε να τη ματιάσουμε. Τι είναι λοιπόν ο Βέρος, 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Α, γνήσιος. Και ναι, είναι το Α, ο γνήσιος. Ο Νικολό λοιπόν θέλουμε να μας πει από πού προέρχεται η λέξη λύκειο. Από το ιταλικό λυσέιτα, από τον λύκο, από το λατινικό λυσέους, δέλτα από το γαλλικό λυσέν. Ναι, το γάμα, λατινικό λυσέν. Το γάμα, σίγουρη η ομάδα μας από το λατινικό μας, για να δούμε. Λάθος όμως απάντηση, μπορείτε να κλέψετε βαθμό στο Supernova. Το Β. Το Β με ένα στόμα μια φωνή από τον λύκο. Σωστή απάντηση και ναι, είναι σωστή απάντηση. Πάμε στον Γιώργο του Γεωργίου να μας πει γιατί η λέξη λύκειο προέρχεται από τη λέξη λύκο. Το λύκειο προέρχεται από τον ελληνογενή όρο της γαλλικής λυσέ, που κι αυτός προέρχεται μέσω της λατινικής από το αρχαίο λύκειον. Έτσι ονομαζόταν στην Αθήνα το γυμναστήριο που βρισκόταν δίπλα στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα. Σε αυτό σύχναζαν πολλοί φιλόσοφοι και πνευματικοί άνδρες των Αθηνών και εκεί δίδασκε ο Αριστοτέλης τους μαθητές του, η περιπατητική σχολή, αλλιώς Λύκειο. Το αρχαίο επίθετο Λύκειος δεν ετυμολογείται με σιγουριά. Συνδέεται το πιθανότερο με την λέξη λύκος που απαντά σε διάφορες γλώσσες, λατινική, αρχαία ινδική, αρχαία γερμανική. Λύκειος και λυκοκτόνος αποκαλούνταν ο Απόλλων. Μια δεύτερη εκδοχή συνδέει ετυμολογικά την λέξη με το επίθετο λευκός, που θα πει ακριβώς λευκός, φωτεινός, λαμπερός, το οποίο επίσης συναντούμε στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Λουξ στη λατινική σημαίνει φως, καθώς επίσης και σε σύνθετες λέξεις της ελληνικής, αμφιλίκη, λυκόφος. Άλλοι, όπως στο λεξικό Little Scott, πιθανολογούν σύνδεση της λέξης με την λυκεία της Μικράς Ασίας και τον Λύκειο Απόλλωνα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Γεωργίου. Μάθαμε γιατί η λέξη λύκειο προέρχεται από τη λέξη λύκο. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερμηνεία που μας έδωσε ο Γιώργος τον Γεωργίου. Και πάμε να δούμε την πρώτη συγκεντρωτική βαθμολογία των ομάδων μας. Η Supernova με 48 βαθμούς προηγούνται από τον Νικολό, που είναι στους 20 βαθμούς. Έχουμε δύο ομάδες με γνώσεις, νεαρά παιδιά, πόσα ξέρεις. Και πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας με τη δεύτερη μας ενότητα, όπου είναι ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμός της Κύπρου και της Ελλάδας. Αρχή κάνουμε
με το Λύκειο του Αγίου Γεωργίου και τους τωρινούς μαθητές του Supernova. Σε ποια άλλη πόλη ήταν βασιλιάς ο Αμάλεριχος που βασίλευσε στην Κύπρο κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας? Α. Σιδώνα, Β. Ιερουσαλήμ, Γ. Άκρα ή Δ. Μέκα? Για να δούμε λοιπόν. Πού ήταν βασιλιάς ο Αμάλεριχος με αυτό το δύσκολο όνομα? 5 δεύτερα χρειαζόμαστε απάντηση. Αλφα. Παναγιώτη μου, Σιδώνα. Λάθος όμως απάντηση. Ευκαιρία στον Νικολό. Φιλόλογος μας τι λέει? Έχουμε το Β που είναι απέναντι λογικά. Για να δούμε. Είναι η Ιερουσαλήμ. Σωστή απάντηση. Πολύ σωστή σκέψη σας λοιπόν. Και παραμένουμε σε εσάς. Ποιο είναι το εθνικό φυτό της Κύπρου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2006? Υπερικό, κυκλάμινο, τσουκνίδα ή θυμάρι? Είναι το Β, το κυκλάμινο. Το Β, το κυκλάμινο. Για να δούμε το κυκλάμινο. Είναι το εθνικό φυτό της Κύπρου, μάλιστα. Το κυκλάμινο λοιπόν είναι το εθνικό φυτό της Κύπρου μας. Και γυρνάμε στο Supernova. Ελληνική ιστορία έχουμε για σας. Εκτός από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, ποιοι άλλοι κατήχαν μέρος της Ελλάδας κατά την περίοδο της κατοχής? 1941-1944. Είναι η μόνη ομάδα που πριν τους δώσουμε τις επιλογές μας λέει την απάντηση. Να πούμε όμως τις επιλογές: Αλβανοί, οι Ιάπωνες, Βούλγαροι ή Σοβιετικοί. Και μας λέτε τους Βούλγαρους. Για να δούμε, είναι οι Βούλγαροι. Σωστή απάντηση. Δεν χρειάζονται καν τον χρόνο. Νικολό, λοιπόν, έχουμε για σας την εξής ερώτηση. Ποιος συνέθεσε το ζεμπέχικο της Ευδοκίας? Διαμαρτύρονται οι... Το Α, λοιπόν, για να δούμε. Ο Μάνος Λοΐζος είναι αυτός. Είναι η σωστή απάντηση και είναι ο Μάνος Λοΐζος. Και πάμε να δούμε πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το σπίτι εδώ στο Πόσα Ξέρεις να παίξετε μαζί μας. Έχουμε σήμερα μαζί μας τους παλιούς μαθητές του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και τους τωρινούς μαθητές. Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει τη ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Δηλώστε και εσείς συμμετοχή λοιπόν. Έχετε δει τα τηλέφωνα που μπορείτε να συμμετάσχετε στο παιχνίδι μας. Και πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας μετά το τέλος και της δεύτερης ενότητας. Οι Supernova προηγούνται και σε αυτό το παιχνίδι με 58 βαθμούς. Ενώ έχουν απέναντί τους μια καταπληκτική ομάδα, τον Νικολό, που αποτελείται από νεαρά άτομα, αλλά είναι και αυτά εξίσου με γνώσεις. Και μόνο 10 βαθμοί σας χωρίζουν. Είναι οι 10 βαθμοί του τροχού, έχουμε να σας πούμε. Και πάμε στην επόμενη μας ενότητα, όπου είναι παροιμίες και φράσεις των νέων ελληνικών, των λατινικών και των αρχαίων. Αρχή κάνουμε με τους Supernova. Η παίδευση νικάει τη φύση. Σημαίνει, ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εκπαίδευση εξελίσσεται. Η μόρφωση είναι για τον άνθρωπο το μεγαλύτερο αγαθό. Μέσα από τις κακουχίες γίνεται κανείς καλύτερος ή το σχολείο εμερεύει τα παιδιά? Για να δούμε. Η παίδευση νικάει τη φύση. Να πούμε το γάμα. Το γάμα. Μας λέτε το γάμα. Μέσα από τις κακουχίες γίνεται κανείς καλύτερος. Όμως είναι λανθασμένη η απάντηση. Για να δούμε. Ο Νικολό. Να πούμε το άλφα. Τι μας λέτε το άλφα? Ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εκπαίδευση εξελίσσεται. Και ναι, είναι σωστή απάντηση. Συμφωνούμε απόλυτα και μένουμε σε εσάς. Φράση της νέας ελληνικής. Άλλος πλήρωσε την ύφη. Άλλος πλήρωσε για τον γάμο τους. Πλήρωσε αυτός που έφταιγε. Το φταίξιμο δεν ήταν δικό του ή άλλος έφταιγε και άλλος πλήρωσε? Άλλος πλήρωσε την ύφη. Και μας λέτε το δέλτα λοιπόν. Και είναι η σωστή απάντηση. Άλλος έφταιγε και άλλος πλήρωσε. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις? Η Supernova λοιπόν και τα αρχαία ελληνικά. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Α. Το ψωμί είναι το βασικότερο στοιχείο της διατροφής μας. Β. Λέγεται για κάποιον που περνά δυσκολίες. Ο άνθρωπος χρειάζεται και πνευματική τροφή. Ή ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται διαφορετικά είδη τροφής? Το γάμα. Το γάμα. Και μας λέτε το γάμο. Ο άνθρωπος χρειάζεται και πνευματική τροφή. Και ναι, σωστή απάντηση. Μπράβο ρε παιδιά. Και ερχόμαστε στα λατινικά μας. Δεν νομίζω να φοβάστε. Έχετε φιλόλογο στην ομάδα. Σίγουρα. De minimis non curat pretor. Ακόμα και τα ελάχιστα είναι σημαντικά.
Ο ηγέτης δεν πρέπει να ασχολείται με τα ασήμαντα. Η ζωή δεν είναι ποτέ αρκετή. Ή οι μικροί δεν ενδιαφέρονται για τους μεγάλους. Το Β είναι. Και μας λέτε το Β, με σιγουριά ο ηγέτης δεν πρέπει να ασχολείται με τα ασήμαντα. Είναι η σωστή απάντηση. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας κατά το τέλος και αυτής της ενότητας. Έγινε η ανατροπή, κυρίες και κύριοι. Ο Νικολό παίρνει το προβάδισμα και είναι στους 76 βαθμούς η Supernova. Δεν θέλω μούτρα, έχουμε ακόμη ενότητες, μην μου αγχώνεστε. 68 βαθμούς. Ολοΐζος. Πολύ λίγη είναι η διαφορά που έχετε μεταξύ σας. Και πάμε να δούμε τους δωροθέτες μας, γιατί αυτοί προσφέρουν τα δώρα του, πώς το ξέρεις. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Στη Τράπεζα Πειραιός δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά σας να γίνουν πρωταγωνιστές σε βίντεο κλιπς της αγαπημένης παράστασης Γουρουνιάσματα. Απλώς ανοίξτε ένα καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιός. Οι 40 μικροί πρωταγωνιστές ηλικίας 4 έως 10 χρονών θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση. Και μην ξεχνάτε, τα γουρουνιάσματα ψάχνουν 40 μικρούς πρωταγωνιστές. Τράπεζα Πειραιός. Τα gels της LCN έχουν βάσει τα πορίσματα της οδοντιατρικής. Συλλογή από κλασικά gels, manicure gels, soak off και βερνίκια νυχιών. Από τη Relia Trading. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσί. Ήρθε και με ζήτησε. Πορεύεται. Σκηνοθεσία Τάκης Δαμαριάς. Θα ψοφήσεις όπως ψοφήσε και η πλήστρα επεφερά σου. Δεν βαριέσαι και οι δυο παρατάξεις βλάπτουν εξίσου την Ελλάδα. Θέατρο ΦΟΚ κάθε Σάββατο και Κυριακή. Χορηγός επικοινωνίας RIC. Την εκπομπή σας προσφέρουν η Χημή Life. Βρε, τόση ώρα έστειβα. Αν δεν την βγεις αμέσως, δεν έχει καμία αξία. Έλα, παιδάκι μου, τελείωνε. Γλυκιά είναι. Σαν νεράκι, να μην χαθούν οι βιταμίνες. Μην ξεχάσεις το χυμό σου. Όσο στύψατε, στύψατε. Νέος χυμός Life, καλημέρα. Ό,τι πιο κοντά στο φρεσκοστημένο. Μονορούφι. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πολύ ωρή κατάθεση στο ΤΑΕ Αρχηγείου του διαιτητή Παναγή για τις καταγγελίες του για στημένους αγώνες ποδοσφαίρου. Παρέμβαση για το θέμα και του Αντιπροέδρου της UEFA με δηλώσεις στο ΡΙΚ. Ζητεί από την αστυνομία πλήρη διερεύνηση των φακέλων. Τον πρόεδρο Αναστασιάδη επισκέφτηκε ο Μπαν Κι-μουν. Το συμβούλεψε να μείνει μακριά από οποιαδήποτε εμπλοκή θα επιβραδύνει την ανάρρωσή του. Έντονη αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών για την αναβολή του νόμου για τις εκποιήσεις. Υπονομεύεται, λέει, η αξιοπιστία της χώρας. Άδεια οδήγηση από τα 17, αυστηρότερη έλεγχη για τους 70χρονους και άνω και κάμερες φωτοεπισήμασης από το 2015. Απόψε στις 8. Και πάμε να καλέσουμε τον μαέστρο μας, τον Νίκο τον Ευαγγέλου και τον Νικόλα τον Πισία, το φιλοξενούμενό μας για σήμερα. Με την μελωδική και καταπληκτική φωνή του, Νικόλα μου, έλα εδώ κοντά μου. Και χθες τον είχαμε μαζί μας και σήμερα, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια. Μουά, μουά. Λοιπόν, οι ομάδες μας είναι καταπληκτικές μέχρι στιγμής. Είναι ντέρπι ο αγώνας, έγινε και η ανατροπή. Κάνουμε πώς θα τα πάνε.
στην κατηγορία του παιχνιδιού μας με το τραγούδι. Αρχή θα κάνουμε με τους Super Nova λοιπόν και το τραγούδι που έχουμε για σας είναι το εξής. Μαέστρο μου. Πέντε, πέντε, δέκα, ανεβαίνω τα σκαλιά. Αυτό είναι το κομμάτι, αλλά ο τίτλος δεν είναι αυτός. Να το σκεφτούμε. Βάρκα στο γυαλό. Βάρκα στο γυαλό, λοιπόν. Σωστή απάντηση. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 ανεβαίνω τα σκαλιά. Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν με κοιτάζουν νιώθω μαχαιριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, Λάστρα με Ζουμπούλη και Βασίλειο. Μπράβο σας λοιπόν, συγχαρητήρια όλοι οι βαθμοί της ενότητας δική σας. Και γυρνάμε στον Νικόλο μας. Μείνε εδώ μαζί μου, ρε Νικόλα μου. Με βαρέθηκες. Με βαρέθηκες. Μείνε εδώ μαζί μου. Πάμε να δούμε το τραγούδι σας. Για να δούμε, έχετε τον τίτλο. Μια βραδιά στο Λούκι. Μια βραδιά στο Λούκι, πάνω στα τσιμίχα, πολύ σωστά. Και πάμε να τραγουδήσουμε. Πρόχθες εκεί που τα πεινά με κάποιο κολλητό μου, γυρνώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα. Εκεί που μ' απαντάει και εκεί άρχισα όλα. Μπράβο σας, σωστή απάντηση. Μα τι καταπληκτικές ομάδες έχουμε σήμερα εδώ στο Πόσα Ξέρεις. Πάμε να δούμε, Νικόλα μου, τη βαθμολογία. Για να δούμε. Ανακοίνωσε εσύ. Λοιπόν. Ο Νικολό. Ο Νικολό 96. Και η Supernova. 88. 88. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι ο αγώνας είναι ντέρπι. Πάνε πόντο-πόντο. Η τελευταία ενότητα θα είναι καθοριστική. Μένετε συντονισμένοι μαζί μας για να παρακολουθήσουμε την τελευταία ενότητα. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε στον τροχό μας όμως πρώτο πάμε στην τελευταία ενότητα. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα. Ευχαριστούμε Νικόλα μου, θα σε καλέσουμε στη συνέχεια. Μας λέτε. 14. Το 14. Το 7. Το 7. Το 14 και το 7. Για να δούμε λοιπόν. Έχει έρθει αριθμός 9, άρα η προτεραιότητα πάει στον Νικολό. Αν απαντήσεις την εξής ερώτηση. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας? Βερολίνο. Βερολίνο, πολύ σωστά. 10 βαθμοί για σας. Και πάμε να κάνουμε αρχή στην τελευταία και καθοριστική ενότητα. Η πρώτη και δημοφιλέστερη απάντηση παίρνει 28 ολόκληρους βαθμούς. Ψάχνουμε είδη ζυμαρικών. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τρικολόρ. Τρικολόρ. Ραβιόλες. Ραβιόλες. Ταλιατέλες. Ταλιατέλες. Ζυμαρικά, παιδιά. Πέντε δημοφιλέστερες απαντήσεις. Τα λεπτά, όπως τα λένε. Τα αλφα-αλφα, όπως τα λένε. Τα σπαγκέτι. Σπαγκέτι. Τα μιτσίδια. Και τα... του φούρνου. Προϊόντος, ναι. Και... τα μεγάλα, τα... τα τερπέα λόγα. Και μας λέτε το... μακαρόνια φούρνου. Πένες. Τέλος χρόνου όμως. Οι πένες δεν μπαίνουν μέσα, ήταν τέλος χρόνου. Πάμε να δούμε πώς τα πήγατε με τα είδη ζυμαρικών, αγαπημένο φαγητό σε όλους. Έχετε βρει μόνο το σπαγκέτι που ήταν και η δημοφιλέστερη όμως απάντηση, 28 βαθμοί για σας. Και γυρνάμε με αγωνία και λαχτάρα στους Supernova να δούμε πώς θα τα πάνε στην τελευταία ενότητα. Οι απαντήσεις σας θα καθορίσουν τον νικητή. Συγκεντρώνεστε και ψάχνουμε δημοφιλείς σάλτσες μαγειρικής. Σάλτσες. Γασπάτσο. Καστάτσο. Κέτσαπ, μαγιονέζα, μοστάρδα. Περίμενε, σάλτσες. Σάλτσες. Αν σάλτσες. Ακόμα μία. Ντομάτα.
Είναι ντομάτα. Όχι, είναι ντομάτα. Έχετε χρόνο σκεφτεί. Κρέμα. Ωραία. Πώς τα λέμε. Με τα φιλετάλια. Μπισαμέλ. Για να δούμε πώς τα πήγατε με τις σάλτσες μαγειρικής μας. Έχετε βρει μόνο την μπεσαμέλ που ήταν και η δημοφιλέστερη απάντηση, 28 βαθμοί. Δεν έχετε βρει μπολονές, καρπονάρα, Νταϊάννα και πέστο. Για να δούμε ποιος είναι ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Θερμότατο χειροκρότημα, οι νικητές είναι η Νικολό. Είσαστε μια ομάδα εκπληκτική. Μόνο μου βουρκώσεις τώρα, Έλενα μου. Πράγματι, χάσατε απλά και μόνο από τις σάλτσες μαγειρικής. Όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζατε. Είσαστε άνθρωποι με γνώσεις, με ήθος. Ταπεινά παιδιά, έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας. Ευχόμαστε από ολόψυχα να γίνετε γιατροί στο μέλλον, αλλά να σας ξαναδούμε. Μας υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε ομάδα με τους καθηγητές σας. Μη μου λες όχι, Έλενα. Αν τους χιάρουμε. Αν τους πείσετε, θα φύγετε. Ναι. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στον Νικόλο, συγχαρητήρια στη Supernova. Και πάμε να καλέσουμε τον Νικόλα τον Πισία, τον τραγουδιστή μας, για να κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά μπήκες στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά στάθηκες στην πόρτα. Είπα βιαστικά, αχ μείνε λίγο ακόμα. Έρωτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και έσκασε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρκους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα, μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με εσύ της χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω. Πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως μπήκε στη ζωή μου, να φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως μπήκε στη ζωή μου, να φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Νικόλας Πισίας, ανατριχιάσαμε. Τι, Νικόλα μου, μπράβο σου, έχεις μία από τις ωραιότερες φωνές, μπορώ να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε βρίσκουμε στο Asmation Live. Asmation Live, να πάτε να απολαύσετε τον Νικόλα Πισία και το σχήμα του. Ευχαριστούμε του Supernova. Έλενα Κολοτετσί και ένα χαμόγελο. Μπράβο σας παιδιά μου. Να συνεχίσετε έτσι να διαβάζετε. Και του Νικολό μας θα τα πούμε αύριο εμείς. Εδώ στο Ρικένα στις 7 παρατέταρτο. Καλό βράδυ. Γεια σας.